πληροφορία για αρχαιοκάπηλους εν δράση έθεσε σε συναγερμό την αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου. Η πληροφορία έκανε λόγο για πρόσωπα τα οποία εισήλθαν σε περιφραγμένη περιοχή στην Πάφο και συγκεκριμένα στα Κούκλια όπου διεξάγονται ανασκαφές από το τμήμα αρχαιοτήτων. Στο σημείο έφτασαν μέλη της αστυνομίας τα οποία μετά από έρευνες διαπίστωσαν ότι τα ύποπτα πρόσωπα εγκατέλειψαν τη σκηνή. Ωστόσο λίγο πιο κάτω εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο ακινητοποιημένο και με βάση τους αριθμούς εγγραφής η αστυνομία έστρεψε την προσοχή της σε πρόσωπο από τη Γεροσκήπου. Ακολούθησαν σύλληψεις τριών πρόσωπων τα οποία ήταν υποκράτηση μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτήτων δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε κλοπή από τον αρχαιολογικό χώρο. Τα τρία πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα αφού κατηγορήθηκαν γραπτός για να προσαχθούν αργότερα σε δίκη. Εναντίον τους διερευνώνται υποθέσεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και ανασκαφή για το σκοπό ανακάλυψης αρχαιοτήτων χωρίς άδεια. Η υπόθεση διερευνάται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Πάντως, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε στην κατοχή τους, ούτε στις κατοικίες, ούτε σε επαγγελματικά υποστατικά.